Δεν σταμάτησε σε διάβαση και του έκαναν παρατήρηση. Αντί για συγγνώμη όμως, τράβηξε χειρόφρενο, βγήκε από το αυτοκίνητο και έστειλε στο νοσοκομείο τον ένα ανήλικο μαθητή. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το πρωί στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο διασχίζοντας τη διάβαση πεζών όταν το αυτοκίνητο του 22χρονου πέρασε με ταχύτητα χωρίς να σταματήσει. Ναι, άτυχη στιγμή πάλι δεν είναι. Για το λόγο το ότι δεν σταματάς το αυτοκίνητο και χτυπάς κάποιον. Ό,τι και να είναι. Είτε είναι ανήλικο 16-17 χρονών, είτε είναι 30, είτε είναι 50. Όπως εξηγεί ο 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, αναγκάστηκε να τραβήξει το φύλλο του πάνω στη διαχωριστική νησίδα για να μην κινδυνεύσει, ενώ επέκρινε φραστικά τον οδηγό του αυτοκινήτου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη συνέχεια. Ο 22χρονος τράβηξε χειρόφρενο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έσπρωξε το 16χρονο και άρχισε να χτυπά στο πρόσωπο και το κεφάλι το 17χρονο, ο οποίος κατέληξε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ένα συμβάν που έχει συγκλονίσει την οικογένεια. Αρκετά λυπηρό και πάνω σε αυτή την κίνηση του, γιατί είχε περάσει τη διάβαση, στο άγχος και στο φόβο του βλέποντας το αυτοκίνητο δεν σταματάει, είπε μία φράση. Αυτό όμως δεν αιτιολογεί να γίνει το συμβάν που έγινε. Αυτό ήταν τραγικό και σαφώς λάθος ήταν την πλευρά του κατηγορημένου, αλλά δεν πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Άνδρες της ομάδας Δίας αναζήτησαν και συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση τον νεαρό οδηγό, καθώς περαστικός συγκράτησε τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Μετανιωμένος για την πράξη του, οδηγήθηκε το μεσημέρι στο αυτόφορο, όπου βρέθηκαν οι δύο ανήλικοι και οι γονείς τους, με το συνηγορό του να μεταφέρει τη λύπη του για το περιστατικό, δηλώνοντας ωστόσο ότι οι δύο ανήλικοι τον εξύβρισαν πριν ξεκινήσει η συμπλοκή. Ποτέ δεν κάνει κάποιος κάτι αν δεν προκληθεί. Αυτό έχει συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Προφανέστατα, υπήρχε μια πρόκληση, την οποία καταγράφηκε και η οποία μάλιστα και από τον ίδιο τον ανήλικο ομολογήθηκε από ότι πρόλαβα να δώσει την κατάθεσή του, εξύβριση. Δεν δικαιολογεί την αντίδραση του εντολέα μου σε καμία περίπτωση, άλλωστε ζήτησε συγγνώμη εξ αρχής, όμως προκλήθηκε μια δικαιολογημένη αγανάκτηση από την εξύβριση που δέχτηκε. Να δοθεί ένα μήνυμα και να μην επαναλαμβάνονται τέτοια πράγματα συνέχεια. Γιατί συνέχεια τα ακούω, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Άντε, καβαλάμε ένα αυτοκίνητο και χτυπάμε κόσμο. Σε βάρος του 22χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Όμως η εκδίκαση της υπόθεσης στο αυτόφορο αναβλήθηκε για τις 8 Νοεμβρίου, καθώς ο 17χρονος που φέρει τραύματα στο μάτι και τον αφιένα θα εξεταστεί αύριο από ιατροδικαστή. Σαφώς μια άτυχη στιγμή. Έχει ζητηθεί και από την οικογένεια, από τη μητέρα του ενήλικου, συγγνώμη εμπράκτος προς τον πατέρα του ανήλικου, και νομίζω ότι είναι ένα ατυχές περιστατικό που εύχομαι δεν θα οδηγήσει και σε περαιτέρω όξυνση μιας κατάστασης που νομίζω πρέπει να σταματήσει με κατέρωθεν εξηγήσει.